Η μάχη εναντίον των τζιχαντιστών μονοπόλησε σχεδόν την ατζέντα των συζητήσεων σε πολιτικό επίπεδο στην Ατάλεια της Τουρκίας. Ιδιαίτερη συνάντηση είχαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ομπάμα, η Γερμανίδα Καγκελάριος Μέρκελ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κάμερον, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ρέντσι και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Φαμπιούς. Ο Μπαράκ Ομπάμα στις δηλώσεις του απέκλεισε το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στη Συρία και το Ιράκ. Το Ισλαμικό κράτος είναι το πρόσωπο του κακού. Υπήρξαν ορισμένοι που πρότειναν να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος. Δεν είναι μόνο δική μου άποψη, αλλά είναι και άποψη των στενότερων συμβούλων μου σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει τη Συριακή Αντιπολίτευση στη μάχη εναντίον των τζιχαντιστών. Μια αναφορά του όμως προκάλεσε αίσθηση. Έχει υποθεί ξανά ότι τα κανάλια χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δραστηριότητας πρέπει να διοκοπούν. Έχω παρουσιάσει παραδείγματα που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουμε για το Ισλαμικό κράτος ότι χρηματοδοτείται από άτομα διαφόρων κρατών. Η χρηματοδότηση αυτή, όπως βρήκαμε, προέρχεται από 40 χώρες, μεταξύ αυτών και ορισμένες χώρες της ομάδας G20. Σε βίντεο που τη Δευτέρα ανέβηκε στο διαδίκτυο, μέλη του Ισλαμικού κράτους προειδοποιούν για νέα χτυπήματα. Ισχυρίζονται ότι θα κάνουν επιθέσεις εναντίον χωρών οι οποίες συμμετέχουν στις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον θέσεων τζιχαντιστών στη Συρία και το Ιράκ.